Η κυρία Γεωργία Στεφανούλη, που υπηρετεί ως προϊσταμένη νοσηλεύτρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γνωρίζει από πρώτο χέρι πως είναι η σκληρή καθημερινότητα στα δημόσια νοσοκομεία και κατανοεί γιατί οι νέοι συναδελφοί της αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Δεν δουλεύουν full time ωράριο, ελάχιστες ώρες εργασίας την εβδομάδα και περισσότερα λεφτά. Οι νοσηλευτές στην Ελλάδα εργάζονται σε συνθήκες εξόντωσης, με χρωστούμενα ρεπό και άδειες, λίγα χρήματα και τεράστιο όγκο δουλειάς. Τα ωράρια είναι εξαντλητικά και οι μισθοί πείνας, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία. Τα δύο τελευταία έτη έφυγαν προς το εξωτερικό πάνω από 2.000 επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, νέοι ηλικίες 25 έως 35 ετών άνεργοι φεύγουν για το εξωτερικό. Το 70% από αυτούς είναι γυναίκες και το 30% άνδρες. Το 80% από τους Έλληνες νοσηλευτές πηγαίνει στη Μεγάλη Βρετανία, το 3% στη Σουηδία, το 7% στη Γερμανία και το 4% στην Κύπρο. Γύρω στο 80% κάνουν τα χαρτιά τους και ψάχνουν να φύγουν για την Ευρώπη, κυρίως Αγγλία και άλλα κράτη βέβαια της Ευρώπης και Αυστραλία έχω ακούσει. Πρόσφατη έρευνα του ΟΣΑ δείχνει πως οι Έλληνες νοσηλευτές είναι οι πιο κακοπληρωμένοι της Ευρώπης και ταυτόχρονα σηκώνουν το μεγαλύτερο όγκο δουλειάς. Όταν σε όλη την Ευρώπη αναλογούν 8 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, στην Ελλάδα η αναλογία είναι μόλις 3,6 νοσηλευτές στους 1.000 κατοίκους. Και τα οικονομικά κίνητρα είναι μεγάλα, γιατί όπως γνωρίζουμε οι αποδοχές στην Ευρώπη είναι αυξημένες. Για να λειτουργήσει σωστά το ρημαγμένο ΕΣΥ, χρειάζονται 15.000 νοσηλευτές και αλυτώσει βοηθή. Προσλήψεις όμως δεν φαίνονται στον ορίζοντα.